Και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρόμιας. Και για να δούμε ποια θα οδηγήσει στα πρώτα μέτρα, θέλει να έρθει από μέσα η Penny Wade. Πιέζει η Πενίνα το νούμερο 7. Κοντά της και το νούμερο 3 η Κεέλα. Πενίνα από μέσα και Έλα απ' έξω και πιο έξω αναπτύσσεται το νούμερο 2 η Μέριλιν Μαρκέσα. Στο κάγκελο στην τέταρτη θέση ακολουθεί το νούμερο 6 η Penny Wade. Στην πέμπτη θέση τώρα έρχεται η Τζούτζου και περνάει τέταρτη, ενώ αναπτύσσεται και η Black Beauty, περνάει πλέον αυτή στην πέμπτη θέση. Είμαστε στο ύψος των 900 μέτρων με την Πενίνα από μέσα, την Κέλα απ' έξω, τη Μέριλιν Μαρκέσα, την Τζούτζου και την Black Beauty. Οι πέντε που έχουν ξεχωρίσει. Πιο πίσω έχουν μείνει η Ελιάνα. Και πάμε για τα 600. Είμαστε 700, πάμε για τα 600 με Πενίνα και Κέλα, με Μέριλιν Μαρκέσα και την Τζούτζου απ' έξω, ενώ η Black Beauty και αυτή αναπτύσσεται και είναι μαζί τους. Στο βιράζ και πάμε για την ευθεία. Προηγείται ελαφρά η Κεέλα, έρχεται τώρα δίπλα της η Τζούτζου, ενώ στρίβοντας αρκετά έξω αναπτύσσεται και η Black Beauty, κοντά και η Μέριλιν Μαρκέσα και η Πενίνα, ενώ φίνις κάνει και η Penny Wade. Για τα τελευταία 200 μέτρα η Κεέλα δέχεται την επίθεση της Τζούτζου. Τζούτζου απ' έξω περνάει, Τζούτζου και Κεέλα. Black Beauty τρέχει στην εξωτερική, χάνει έδαφος, έρχεται η Penny Wade, θα τερματίσει τρίτη. Τζούτζου και Έλα, Penny Wade, και για την τέταρτη θέση η Black Beauty μπροστά από τη Μέριλιν Μαρκέσα. 1-3-6-4, η άφηξη, εδώ βλέπετε την νικήτρια. Σίγουρα είναι ένα άλογο κουραστικό το δικό μου άλογο. Είναι μεγαλώσιμο, έχει μεγάλο βήμα. Δεν έχει τόσο σπριντ για να μπορέσει να ακολουθήσει πιο εύκολα τον όμιλο. Χρειάζεται να είναι υποπίεση και να παρακολουθεί από πίσω το ρυθμό. Ήμουνα σε μια κατάσταση να κυνηγάω συνέχεια την κούρσα, αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν το καλό ότι είχε τη δύναμη και με διευκόλυνε για μένα. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ στην ευθεία και με το βήμα της, έτσι όπως έδειξε, κέρδισε με πολύ ωραίο τρόπο.